Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σάββατο 5 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τηδηροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ασφάλεια των πολιτών είναι το κύριο μέλημα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοδόπης μετά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για ακόμη πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στον κόσμο. Είμαστε σε μια κατάσταση καιρικών φαινομένων. Από προχθές μας έχει ενημερώσει η πολιτική προστασία και η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουμε χιονοπτώσεις και βαρύ βαρομετρικό. Εμείς σαν πολιτική προστασία είμαστε έτοιμοι, ο μηχανισμός ολόκληρος στο Δήμο Κομωτινής όσον αφορά την γεωγραφική μας θέση. Οι τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο, το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό και η περιοριστική και η αστυνομία είμαστε σε συνεργασία σύμφωνα με τα σχέδια καιρικών φαινομένων σε τέτοιες περιπτώσεις με χιονοπτώσεις και με παγετούς. Ήδη από το πρωί έχουμε βγάλει δύο ιδιωτικές αλατιέρες και χιονιστικά για να μπορούν να κάνουν μια επέμβαση στους δρόμους προληπτικά, ούτως ώστε για να μην σε περίπτωση που έχουμε ισχύρη χιονόπτωση να μην υπάρχει, για να υπάρχει λιώσιμο το χιονών από τα αλάτια. Ο ίδιος μηχανισμός λειτουργήσε, βγήκανε τα μηχανήματα και κάνουμε αυτή την προσπάθεια της πρόληψης. Όσον αφορά έχουμε αλάτι στην συγκαταστάσεις μας και σε περίπτωση που χρειαστεί και ο κόσμος έχουμε σακούλες με αλάτι για να μπορέσουμε να τους διοχετεύσουμε όποιος έχει ανάγκη και έχει ζητήσει και μας έχει ζητηθεί. Όπως είπε και ο μηχανισμός είναι έτοιμος, το ανθρώπινο δυναμικό είναι έτοιμο, έχουμε δύο χιονιστικά είναι αλατιέρες μηχανήματα, δύο γκρέιντερ και φορτωτής και το δυναμικό έτοιμο για να επέμβουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστούμε. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε κάτι φαινόμενα τα οποία να μας έχουν φέρει σε δύσκολη κατάσταση. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι έτοιμος για να επέμβουμε όπου και αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Η διαδικτυακή ομάδα Καιρικά Νέα Θράκης που δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας έναν απολογισμό των καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας, μας ενημερώνει για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Από τα καιρικά Νέα Θράκης θα θέλαμε να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό της κακοκαιρίας που χωρίστηκε ουσιαστικά για την περιοχή μας σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση που ήταν μέχρι και χθες δεν μας επηρέασε τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν σταματήσει τα φαινόμενα που έχει φτάσει το βράδυ. Ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμέναμε σήμερα το πρωί 5 Ιανουαρίου, όπου είχαμε χιονοστρώσεις από Καβάλα, Δράμα, σε όλα τα παράλια του νομού Ροδόπης. Μια υποτυπώδης χιονόστρωση υπήρξε στον Ίασμο. Αλεξανδρούπολη και όλος ο Βόρειος Εύρος είναι χιονισμένος. Η Κομωτινή δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων το έχασε το παιχνίδι της χιονόστρωσης. Ωστόσο το βαρομετρικό αυτό χαμηλό ήταν μια περίεργη διάταξη που εμείς εδώ στα Καιρικά Νέα Θράκης είχαμε πολύ καιρό να το δούμε. Πιο ευνοημένη από αυτήν την κακοκαιρία υπήρξε η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Τώρα όσο αφορά τον καιρό για τις επόμενες ημέρες και για σήμερα το βράδυ, το χαρακτηριστικό των επόμενων δύο ημερών θα είναι το πάρα πολύ κρύο, δηλαδή θα υπάρχει ισχυρός παγετός. Η θερμοκρασία σε μερικές περιοχές υπάρχει περίπτωση να είναι για ένα 24ωρο και κάτω από το 0. Οπότε πολύ προσοχή συνιστούμε στους οδηγούς που θα κινηθούν στους ορεινούς όγκους να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες και επίσης για όποιον θα κινηθεί στον ορεινό όγκο και στον μεθαριακό σταθμό της Νυμφέας προς Βουλγαρία, εκεί επίσης χρειάζονται αλυσίδες. Τώρα για τις επόμενες ημέρες κάτι αχνοφαίνεται στον ορίζοντα, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά για να το συζητήσουμε αυτό. Εμείς τα Καιρικά Νέα Θράκης το παρακολουθούμε και με ό,τι νεότερο υπάρξει θα ενημερώσουμε τα μέλη μας. Παρά το χιονιά και το τσουχτερό κρύο, ο πατέρας Βαλάντης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Σάλπης με τη βοήθεια του Νίκου Καρανάτσιου τήρησαν και φέτος το έθιμο των Θεοφανίων, επισκέπτοντας και αγιάζοντας τα σπίτια του οικισμού.
Εν γιορτάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώτη προσκύνησης, του καργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητών Θεϊόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράν, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και το κόσμο φωτίσας δόξαση. Με τον υδράργυρο υπό το μηδέν σε αρκετούς οικισμούς του νομού μας, ιερείς και οι νεαροί συνήθως βοηθοί, μέλη άλλοτε των εκκλησιαστικών επιτροπών και άλλοτε απλοί κάτοικοι του χωριού, δεν τοήθηκαν και τίμησαν και φέτος την παράδοση, ψάλλοντας το απολυτίκιο της εορτής των Θεοφανίων από σπίτι σε σπίτι. Έτσι, στον οικισμό της Σάλπης, ο πατέρας Χρυσοβαλάντης του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, έχοντας ως βοηθό του τον φοιτητή της νομικής σχολής Κομωτινής Νίκο Καρανάσιο, φρόντισαν και οι ίδιοι να περάσουν από σπίτι σε σπίτι, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώτη προσκύνηση, που χαρκενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητών Θεϊόν ονομάζεται. Τέσσερις δήμοι του νομού Ροδόπης θα λάβουν συνολικά 58.170 ευρώ για δαπάνες θέρμανσης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που κατανέμονται συμπληρωματικά σε όλους τους δήμους της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Αλέξη Χαρίτση. Στο πλαίσιο της αύξησης των πόρων που εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι δήμοι είναι εξής. Δήμος Κομωτινής θα λάβει 35.530 ευρώ, ο Δήμος Ιάσμου 6.600 ευρώ, ο Δήμος Αρεανών 7.780 ευρώ, ενώ ο Δήμος Μαρονίας Απών 8.260 ευρώ. Το ποσό των 34,7 εκατομμυρίων ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του έτους 2018 κατανέμονται συμπληρωματικά σε όλους τους δήμους της χώρας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση στο πλαίσιο της αύξησης των πόρων που εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Από το ανωτέρω ποσό, τα 29,7 εκατομμύρια ευρώ αποσκοπούν στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπόν δαπανών των δήμων, ενώ τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης. Βάσει του πίνακα κατανομής του ποσού που προορίζεται για τα σχολεία, οι τέσσερις δήμοι του νομού Ροδόπης που λαμβάνουν συνολικά το ποσό των 58.170 ευρώ, ειδικότερα ένα δήμο είναι ο Δήμος Κομωτινής με 35.530 ευρώ, ο Δήμος Ιάσμου με 6.600 ευρώ, ο Δήμος Αριανών με 7.780 ευρώ και ο Δήμος Μαρονίας Απών με 8.260 ευρώ. Σημειώνεται ότι και την κατανομή των 5 εκατομμυρίων ευρώ ελήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανασχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και τον αριθμό των τμήματων ανακλιματική ζώνη. Το έθιμο των μαμόγερων που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 5 Ιανουαρίου αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και αδυναμίας μετακίνησης λόγω της χιονόπτωσης του Συλλόγου Ποντίων Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στην Κομωτινή. Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης θα ανακοινωθεί από την ΔΚΠΑ Κομωτινής την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου. Ακυρώθηκε το έθιμο των μαμόγερων στην Κομωτινή σήμερα Σάββατο 5 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας. Τέσσερις σύλλογοι θα ένωναν τις δυνάμεις τους για την αναβίωση του έθιμου. Μαμόγεροι από όλη την Ελλάδα θα ξεχυνόταν σήμερα το πρωί στις δρόμους της πόλης μας. Η ΔΚΠΑ Κομωτινής ανακοίνωσε ότι το έθιμο των μαμόγερων που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων και της αδυναμίας μετακίνησης λόγω χιονόπτωσης των Συλλόγων Ποντίων του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στην Κομωτινή. Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί επίσημα η νέα ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το έθιμο στην πόλη μας. Πάμε,
το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ηλίτη. Είναι ένα από τα έργα που μετέγραψε σε γραφή Braille χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό ο Απόστολος Γαρούφος, μεταπτυχιακός φοιτητής στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και στην ειδική αγωγή και ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης με προπτυχιακές σπουδές στην ελληνική φιλολογία. Επόμενο εγχείρημα του αποτελεί η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να κάνει ο ίδιος μεταγραφές κειμένων ελληνικών και αγγλικών σε γραφή Braille. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τβίρου Ευρώπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Απόστολο Γαρούφο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το εγχείρημά του. Κύριε Γαρούφο, καλησπέρα και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, ναι. Καλή χρονιά να έχουμε. Πολύ σημαντικό το εγχείρημα το οποίο έχετε ξεκινήσει και πρωτοπόρο και πάρα πολύ χρήσιμο για πάρα πολλούς ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε το εγχείρημα αυτό και ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με την γραφή Braille. Λοιπόν, το εγχείρημα αυτό προέκυψε μέσω ενός δικού μου πειράματος που είχα κάνει. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί και είχα πει θέλω να δω πώς είναι ένα άτομο με προβλήματα όρασης. Βεβαίως και δεν μπορώ να σου καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους γενικότερα, έτσι, για το πώς να είσαι ένα άτομο με πρόβλημα όρασης, αλλά έκανα ένα μικρό πείραμα. Όταν σηκώθηκα λοιπόν και έδεσα μια παντάνα μπροστά στα μάτια μου, κατάλαβα ότι μπορούσα να χειριστώ τον υπολογιστή και την τηλεόραση, αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω λογοτεχνία, κάτι που είναι ζωτική σημασία για μένα. Σίγουρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γνωρίζοντας μαζί με τον καθηγητή μου προγραμματισμό, φτιάξαμε ένα λογισμικό το οποίο να μπορεί να κάνει αυτόματες μεταγραφές κειμένων. Τώρα, το συγκεκριμένο, όπως είπατε, είναι μόνο προσωπική χρήση για τώρα, μέχρι να το τελειοποιήσουμε λίγο καλύτερα και να ανέβει online δωρεάν για όλους. Πολύ σημαντικό και να το τονίσουμε ότι θα είναι ελεύθερο για όλους όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Θέλω να μου πείτε σε πόσο καιρό περίπου χρονολογείται να μπορέσει να κυκλοφορήσει αυτή η εφαρμογή. Λοιπόν, εγώ είχα γράψει και ένα επιστημονικό άρθρο σχετικά με την αναθεωρημένη μορφή του πολιτονικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω αυτό το λογισμικό να το εντάξω ώστε να έχει και τη δυνατότητα να μπορεί να μεταγράφει και πολιτονικά κείμενα. Και μόλις γίνει αυτό θα ανέβει online. Τώρα πότε ακριβώς είναι λίγο δύσκολο αυτό, γιατί έχω και τις σπουδές μου, άρα αυτά ίσως μέχρι μέσα στο χρόνο σίγουρα κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό σας πήρε περίπου να μπορέσετε να την φτάσετε την εφαρμογή σε ένα σημείο ώστε να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε για προσωπική χρήση σε πρώτη φάση? Ναι. Εντάξει, οτιδήποτε χρειάζεται να κάνεις αυτή τη ζωή είναι δύσκολο, έτσι, κάτι, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Σίγουρα. Τώρα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον καθηγητή μου κάναμε, ας πούμε, 3-3,5 μήνες μέχρι να τελειοποιηθεί πλήρως, έτσι, μέχρι να μπει και το GUI και όλα, μέχρι να γίνει τέλειο. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι η πρώτη σας επαφή με την γραφή Braille ξεκίνησε όσον αφορά τις σπουδές σας στην ειδική αγωγή που έχετε κάνει, έτσι δεν ήρθατε σε πρώτη επαφή με τη γραφή Braille? Ναι, εμένα οι προπτυχιακές μου σπουδές ήταν στη φιλολογία. Είχα δύο εξαίρετες καθηγήτριες στο Πανεπιστήμιο, την κυρία Ζωή Γαβριλίδου που είναι αντιπρίτανης αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δοποθού, και την κυρία Καμπάκη, Πινελόπη, η οποία είναι πρόεδρος στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Αυτές οι δύο μας δίδαξαν γλωσσολογία. Η γλωσσολογία έχει κάποιες σχέσεις, εννοείται, και με τον κώδικα της Braille, γιατί στην ουσία όλα αυτά είναι γλωσσολογικά, έτσι. Τώρα, καθώς ασχολήθηκα και με το μεταπτυχιακό μου στην ειδική αγωγή, θεώρησα ότι μπορώ κάπως να τα ταιριάξω αυτά τα δύο και έτσι έγινε. Έτσι συνέχισα ώστε να μάθω την Braille και να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω. Πολύ ωραία. Όπως προείπαμε, το πρόγραμμα θα μπορεί να μεταφράζει και αγγλικά κείμενα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Το συγκεκριμένο λογισμικό μεταφράζει, μεταγράφει, σε ελληνικά και από ελληνικά και αγγλικά, σύμφωνα με τους κανόνες του πτυχίου Braille. Δηλαδή δεν κάνει κανένα λάθος, ούτε στους τονισμούς, βάζει και τους αγγλοδείχτες εκεί που πρέπει, τους κεφαλαιοδείχτες και όλα. Είναι δηλαδή σύμφωνα με όπως το ορίζει το πτυχίο της Braille. Εξαιρετικά. Με μια ματιά που ρίξαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας, είδαμε ότι δεν είναι το μονόγραμμα του Ηλίτη η μοναδική μεταγραφή που έχετε κάνει. Έχετε κάνει και άλλα έργα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έχω μεταγράψει, ας πούμε, και το Μικρό Πρίγκιπα. Το πιο
βασικό που θα ήθελα να πω εδώ πέρα είναι ότι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, είναι ότι οι συγγραφείς, πολλοί ιδιώτες συγγραφείς, με εμπιστεύτηκαν και κάναμε τις μεταγραφές τους. Είτε ήταν η βιβλία ολόκληρα, είτε ήταν η δοκίμια, είτε ήταν απλά κείμενα. Πραγματικά τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Πολύ ωραία. Σχεδιάζετε κάποια άλλη μεταγραφή να κάνετε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάποιο άλλο μεγάλο έργο, έχετε σκεφτεί? Η κυρία Ζωή Γαβριλίδου έχει δημιουργήσει μια νέα δομή μέσω του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου και του Τμήματος Ενικηφιλολογίας από το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου έχω ξεκινήσει μια μεγάλη ροή μαζί και με την συμβία μου, μια μεγάλη ροή μεταγραφών πολλών όγκων βιβλίων. Εντάξει, αυτά τώρα κάποια είναι ας πούμε εμπορικά βιβλία, έτσι που τα διαβάζει ο περισσότερος κόσμος, κάποια είναι ακαδημαϊκής χρήσεως, όμως γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα το οποίο έχετε ξεκινήσει και είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε νέους ανθρώπους της δικιάς σας γενιάς να έχουν τόσα μεγάλα όνειρα και προοπτικές και να θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά τις ευπαθείς ομάδες εδώ του τόπου μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι εφαρμογές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να επεκταθούν σε όλο τον κόσμο όπου χρειάζονται και όπου οι άνθρωποι έχουν προβλήματα όρεξης και θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία και μέσα στη χρονιά. Θέλουμε να μαθαίνουμε νεότερα και για την εφαρμογή όταν θα μπορέσει να δοθεί στην δημοσιότητα πλέον για να μπορέσουμε να την προβάλλουμε στον κόσμο ο οποίος έχει τα συγκεκριμένα προβλήματα και θέλει να την χρησιμοποιήσει. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσα να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι, εννοείται. Κάτι που ήθελα να πω και στον κόσμο για να ξέρει και όλοι δηλαδή που ασχολούνται με την ΠΕΛΕ, ότι μπορούν κάποιοι να βγουν και να πούν ότι μα έχουμε την τεχνολογία, έχουμε το κινητό, έχουμε τα τάμπλετ που μπορούν να μιλήσουν, να κάνουν. Εμείς πρέπει να είμαστε σε μια θέση, γιατί οι φιλόλογοι τουλάχιστον το λέμε αυτό, ότι η λογοτεχνία, η ποίηση και όλα αυτά δεν διαβάζονται από άλλους. Διαβάζονται μόνο από εμάς τους ίδιους. Η ΠΕΛΕ είναι ένας θησαυρός, είναι ένας κώδικας ο οποίος παραμένει εις τους αιώνας των αιώνων, έτσι, και πρέπει να κρατηθεί ζωντανή, ολοζωντανή. Άρα η τεχνολογία απλά είναι ένα μέσο που μας βοηθάει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι απλά να αλλοιώσει πράγματα που έχουμε ήδη. Αυτό. Έτσι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ρούφο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. 4 Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της γραφής Braille. Παρά την τεράστια αύξηση των πηγών ήχου μέσω και τεχνολογικών εφαρμογών, η Braille παραμένει σταθερή και δυνατή. Ένας κώδικας με χιλιάδες σημασίες και ερμηνείες. Χρηματοδότηση της μετατροπής του κινητήρα των επαγγελματικών οχημάτων με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Συμφώνησαν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία. Η συγχρηματοδότηση για μετατροπή του κινητήρα μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 65% και έως τις 12.000 ευρώ ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για τη διευκόλυνση της προβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συμφώνησαν και ανέταξαν τις προσκλήσεις του επιχειρηματικού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, τη συγχρηματοδότηση της μετατροπής του κινητήρα των επαγγελματικών οχημάτων σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, προβλέπεται τόσο η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμυγός επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης, όσο και η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μεικτής χρήσης πετρελοκίνητου βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου βενζίνης και φυσικού αερίου. Επίσης, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, όπως ράμπες σε σχολικά οχήματα για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Η συγχρηματοδότηση για μετατροπή του κινητήρα μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 65% και έως 12.000 ευρώ ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για εξυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων της χώρας και την υιοθέτηση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κομωτινής, πραγματοποιήθηκε η παιδική παράσταση στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου για μικρούς και μεγάλους, οι κόκκινες μύτες, με θεατρικά σκετσάκια, ταχυδακτυλουργικά τρίκ, ζογκλερικά κόλπα, αστείους διαγωνισμούς, μουσικοκινητικά παιχνίδια, χαριζώντας άφθονο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Με θεατρικά σκετσάκια, ταχυδακτυλουργικά τρίκ, ζογκλερικά κόλπα, αστείους διαγωνισμούς, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μπάλωνοκατασκευές, ζωγραφική προσώπου και αστείες γκάφες, διασκέδασαν όσοι παρευρέθηκαν στις παραστάσεις «Οι κόκκινες μύτες» στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κομωτινής. Οι παραστάσεις δόθηκαν στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου με πλήθος κόσμου μικρών και μεγάλων να προσέρχονται, χαριζοντάς τους απλόχερα, γέλιο και όμορφες στιγμές. Ό,τι κάνει Κωνσταντίνα τώρα! Σκλαβό, είστε σκλαβό! Yeah! Ω, καλά! Πώς είναι! Κωνσταντίνα μου! Αγάπητα κίνητα, ακούλητα, ροκστάρ. Πιάστε κιθάρες, τύπανα, βάσο, μικρόφωνο, τροπέτα, τι θέλετε. Τροπέτα. Πάτε, τροπέτα, πολύ ωραία, το σύμφωνα, το σχολείο. Λοιπόν, έχει κάτι κάτι. Βρήκα έναν, σου λέω, ο οποίος όχι μόνο είναι ροκστάρ. Γιώπα, θα μας βοηθήσετε από το παιχνίδι. Εντάξει. Καχανού, θα τον ετοιμάσουμε, θα το κάνουμε, θα βάλω μουσική, θα βάλω. Θέλω να το ετοιμάσεις εξωτικό, σε παρακαλώ. Για εξωτικό. Το πήρα μας τον Γιώργο. Τι να του βάλω, ξέρεις τι, σε μουσική. Εξωτικό, να είσαι το μεγάλο. Όχι, παιδί μου, εξωτικό το απαγόλου του Παπαζωνίου. Τι. Εξωτικό το Χριστουγέννου, σαν εσένα. Λοιπόν, στο Γιώργο θα βάλουμε κάτι, πώς να το πω. Λίγο πιο ρομαντικό, γιατί το βλέπετε έτσι. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού Ξηράς εύχονται σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά με ένα ιδιαίτερο βίντεο που ετοίμασαν, υπενθυμίζοντας αλλά και στέλνοντας προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι ακόμη και αυτές τις ημέρες, όπως όλες τις άλλες, στέκονται φρουροί των συνόρων της πατρίδας μας και διαφυλάσσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και ακεραιότητα.
Εισάγουμε τη μάχη στην εκπαίδευση. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη για την πατρίδα μας. Ελέγχουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάντα να πει! Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία. Έτοιμη και η Βασιλόπιτα, άντε και το χρόνο και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Παρέχουμε ασφάλεια στους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τις καλύτερες ευχές μας για υγεία και ευγεία μέσα σε 2019. Εκπαιδεύοντας την επόμενη γενιά, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καθημερινά με υγεία και ευγεία του στρατού μας. Πάνε καλά, καλή Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Πες τα Νίκο» με τον Νίκο Πουρσίδη. Γεια σας.